πρώτος μας ομιλητής είναι ο κύριος Κάρολος Αναστασόπουλος Λεωταρίδης, CEO της Mosaic, ο οποίος θα μας παρουσιάσει μια ολιστική προσέγγιση του online business. Παρακαλώ, το βήμα δικό σας. Καλησπέρα και από μένα. Εμείς επιλέξαμε να σας μιλήσουμε για την ολιστική προσέγγιση του online business και γιατί η ολιστική προσέγγιση, ακριβώς επειδή αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα μια στρατηγική η οποία περιλαμβάνει πολλαπλά επίπεδα, περιέχει και τις δύο διαστάσεις του online και του offline, χρησιμοποιεί πολλές συσκευές και τεχνολογίες. Το online, όπως το είδαμε και στο πάνελ τώρα, και το offline, φτιάχνουν σιγά σιγά έναν ενιαίο κόσμο. Συνεργάζονται και αλληλοεπιδρούν. Αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοϋποστηρίζονται. Συγκεκριμένα, όπως και ο Περικλής το ανέφερε, έχουμε πολύ γρήγορα συνειδητοποιήσει ότι έχουμε το double screen. Δηλαδή, ενώ βλέπω εγώ τηλεόραση και με αγγίξει κάποιο μήνυμα διαφημιστικό, ανατρέχω στο τάμπλετ ή στο κινητό μου και ψάχνω για αυτή την υπηρεσία ή το καινούριο brand ή το προϊόν. Έτσι λοιπόν διάλεξα για αυτήν την ολιστική προσέγγιση του online business έναν κλάδο ευαίσθητο και έντονα ανταγωνιστικό, το κλάδο του τουρισμού, όπου πραγματικά βλέπουμε και παρατηρούμε ότι ο ξενοδόχος αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι ο ανταγωνιστής του δεν είναι τόσο πολύ πλέον το ξενοδοχείο το διπλανού, αλλά πολύ περισσότερα τα ξενοδοχεία που βρίσκονται στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Τουρκία. Και εκεί έχει την δυνατότητα να αποκτήσει μία παρουσία δυναμική να στήσει το δικό του e-business. Πώς θα αναπτύξουμε λοιπόν αυτό το e-business? Εστίασα εδώ σε ένα παράδειγμα, σε μια περίπτωση, σε ένα ξενοδοχείο, το Ήλιος Πάλας, για να δούμε πώς θα μεταφέρουμε τη συμβατική του δραστηριότητα, πώς θα μεταφέρουμε την παραδοσιακή του δραστηριότητα στην online πραγματικότητα. Πώς θα στήσουμε λοιπόν το online business, το e-business. Και ξεκινήσαμε από τα βασικά. Τι πουλάει ένα ξενοδοχείο? Τι πουλάει ο ξενοδόχος? Ο ξενοδόχος πουλάει δωμάτιο, ο ξενοδόχος πουλάει κρεβάτι, ο ξενοδόχος πουλάει διατροφή. Είναι όμως αυτά που ψάχνει ο ταξιδιώτης, είναι αυτά που ψάχνει ο πελάτης. Ο ξενοδόχος θέλει να το γεμίσει, θέλει να πουλήσει τα κρεβάτια. Ο Άγγλος όμως, ο οποίος κάθεται στο γραφείο του το χειμώνα, το Φεβρουάριο, στο Λονδίνο, τι ψάχνει? Να αγοράσει ένα εμπόρευμα, ένα κρεβάτι, ή μήπως θέλει να ξεφύγει από την πραγματικότητα, την καθημερινότητά του? Μήπως θέλει να ταξιδέψει? Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτό που θα το τραβήξει είναι ένα όνειρο. Ένα όνειρο και μία εμπειρία, μία μοναδική εμπειρία. Μία εμπειρία η οποία θα του μείνει στη μνήμη, θα του κεντρήσει τα συναισθήματα, θα τον επηρεάσει. Έτσι λοιπόν, αναλύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός ξενοδοχείου, τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, αναλύοντας τις παροχές,
Το συγκεκριμένο έχει τρία πάρα πολύ δυνατά εστιατόρια, έχει ένα σπα, διαθέτει ένα γιο που μπορεί να κάνει σε δρομές, και στην Καλκιδική, ο Αγιώρος. Κάτσαμε λοιπόν και αναλύσαμε και σε συνάρτηση με το προφίλ που θέλαμε να στοχεύσουμε, αναπτύξαμε τις διάφορες εμπειρίες γύρω από αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είχε το ξενοδοχείο. Αυτές τις εμπειρίες τις ανάμεμε σε ιστορίες. Η κάθε εμπειρία απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο target audience. Για τα ζευγάρια, για τους νιώπαντους, για τις οικογένειες, για αυτούς που θέλουν πιο σπορτίβικα θέματα. Και αυτές τις εμπειρίες λοιπόν θέλουμε να τις μεταφέρουμε. Να τις μεταφέρουμε πώς? Στείνοντας ένα σενάριο, φτιάχνοντας και δημιουργώντας μια ιστορία. Αυτή είναι που βοητεύει, αυτή είναι που θα κερδίσει την προσοχή, θα μιλήσει στην ψυχή του ταξιδιώτη, όχι ένα απλό προϊόν. Πώς όμως μπορούμε αυτή την εμπειρία να την μεταφέρουμε online, αφού είναι κάτι ζωντανό? Σίγουρα αυτή η εμπειρία δεν μπορεί να την προωθήσουμε μέσα από ένα site το οποίο έχει απλά υποστηρικτικό, δευτερεύοντα ρόλο. Όταν αυτό το site, αυτή η ιστοσελίδα έρχεται να ακολουθήσει την παραδοσιακή πολιτική ενός ξενοδόχου, ο οποίος θέλει απλά να πουλήσει, να γεμίσει το ξενοδοχείο. Αυτή η εμπειρία, αυτό το όνειρο, αυτή την φιλοσοφία που θέλουμε, αυτές τις αξίες που θέλουμε να περάσουμε, μπορούμε να την κοιτάξουμε και να την προεκτείνουμε στο online όταν αποφασίσουμε και συνειδητοποιήσουμε ότι το site θα πρέπει να παίζει κυρίαρχο ρόλο. Όταν το site θα πρέπει να είναι ο πρωταγωνιστής μας και γύρω από αυτό να χτίσουμε όλο το οικοσύστημά μας. Εδώ πέρα βλέπετε πώς επικεντρωνόμαστε και καταλαμβάνει τον πυρήνα όλο στο οικοσύστημα που έχουμε χτίσει, όπου είναι η ιστοσελίδα βελτιστοποιημένη σύμφωνα με τις λέξεις κλειδιά, οι οποίες ταυτίζονται με τις εμπειρίες και την ιστορία που θέλουμε να διηγηθούμε και να είναι αντίστοιχη η λέξη κλειδί με τον τρόπο αναζήτησης του κοινού του οποίου στοχεύουμε. Είναι μια ιστορία που θέλουμε να προωθήσουμε και όχι να πουλήσουμε εκείνη τη στιγμή. Θέλουμε να τον κερδίσουμε. Αυτήν εδώ πέρα την βελτιστοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε όλη την σημασία ώστε να βρισκόμαστε δυναμικά και δυνατά στις μηχανές αναζήτησης. Εμείς συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε το Web SEO Analytics, μια πλατφόρμα η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και να στείλουμε την στρατηγική όσο αφορά το Search Engine Optimization. Και αυτό στις συγκεκριμένες αγορές. Γιατί διαφορετικές ήθη και έθιμα έχουν οι Ρώσοι και οι Άγγλοι. Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν το Yandex, οι αγγλόφωνες αγορές περισσότερο το Google, όπως τα έχετε δει. Όπως σας είπα, το online και το offline φτιάχνουν όλο αυτό το οικοσύστημα και έρχονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Δεν είναι ερμετικές πίστα. Δεν είναι απομονωμένες η μία με την άλλη. Όταν, ας το πούμε, θα ταξιδέψετε στο αεροπλάνο, θα πάρετε την Aegean και ξεφυλίσετε το περιοδικό της, μπορείτε να βρείτε, ας το πούμε, μια καταχώρηση του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, το οποίο να σας κεντρήσει και να ανατρέξετε στο tablet ή στο iPhone να δείτε αυτή την εμπειρία, αυτό το score ή αυτή την προσφορά. Αυτό το οικοσύστημα λοιπόν, και έτσι με αυτή την έννοια το προσεγγίζουμε ολιστικά, έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προώθησης,
της αμφίδρομης επικοινωνίας και τη δυνατότητα του διαλόγου, την πώληση και την μέτρηση των αποτελεσμάτων. Βρισκόμαστε εκεί που είναι οι πελάτες μας και εδώ τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να είναι μη διαφοροποιημένα και πιο εξειδικευμένα, όπως είναι το TripAdvisor, το Holiday Check και ούτω καθεξής. Αν και τώρα το TripAdvisor έχει και το business listing όπου μπορεί κανένας να κάνει ένα call to action και να πουλήσει, να έχουμε την παρουσία μας στα Facebook, Twitter, παράλληλα να μπορούμε να το προωθούμε και να είναι προσβάσιμο από τις άλλες συσκευές όπως το mobile και το tablet. Αυτό το οικοσύστημα έρχεται και δημιουργεί συνέργειες και δυνατότητες να χτίσεις συμμαχίες με άλλες αγορές που σε ενδιαφέρουν και να έχεις ένα blogger relation και συγκεκριμένα εδώ πέρα να βρεις και να κάνεις συμμαχίες με bloggers στη γαστρονομία, στον τουρισμό, στο hospitality. Όλο αυτό εδώ πέρα το οικοσύστημα είναι που στείλουμε για να αποκτήσουμε αυτή την online το online επιχείρημα. Το μοντέλο με το οποίο το πούμε, κάνουμε όλη αυτή εδώ πέρα τη δράση είναι ένα μοντέλο το marketing κλασικό, το AIDA model, το οποίο έχει σαν απότερο στόχο να φέρει έτσι, περισσότερο με το pull, έτσι, με μια κίνηση όπου θέλουμε να τον φέρουμε τον ταξιδιώτη, τον χρήστη στο site μας και εκεί να εξαγυρώσει την εμπειρία. Εδώ σε αυτό εδώ πέρα το site έχει ο ταξιδιώτης, ο χρήστης, όλες τις δυνατότητες εκείνες της εργονομίας, της εύκολης πλοήγησης, όπου η εμπειρία, η εικόνα τον κερδίζει ευθύς εξ αρχής και πολύ εύκολα θα μπορεί να κάνει την κράτηση, πολύ εύκολα μπορεί να εξαργυρώσει αυτήν την εμπειρία. Και βεβαίως είναι προσβάσιμο με άλλη όμως νοοτροπία και φιλοσοφία από ένα smartphone, όπου εκεί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε μία πολύ εύστοχη ανάπτυξη, καθότι το 50% των αναζητήσεων καταλήγουν σε κράτηση. Συνεπώς, η ιδιαιτερότητα εδώ είναι ότι ακριβώς επειδή είναι smartphone, θα πρέπει να βασίζεται σε τέσσερις έτσι βασικούς άξονες. Ένα είναι ότι είναι τηλέφωνο, άρα πρέπει αμέσως ο άλλος να μπορεί να επικοινωνεί με το τηλέφωνο στο ξενοδοχείο. Να έχει φωτογραφίες, photo gallery και προσφορές. Το booking και το location. Το map, το χάρτη που βρίσκεται το ξενοδοχείο. Το πάνελ εδώ τα εξέφρασε, τα διατύπωσε πολύ εμπεριστατωμένα όλο το marketing mix, το media mix. Εδώ πέρα έχετε μια κλασική πληρωμένη καταχώρηση στο Google Display Network. Πιστεύω και εγώ με το remarketing αυτό είναι μια πολύ εξελισσόμενη έτσι και γρήγορη ανάπτυξη προς αυτή την κατεύθυνση να παρακολουθείς, αλλά όχι να τον βομβαρδίσεις και να τον τρελάνεις και όλα στον επισκέπτη και να σε βαρεθεί. Το να είσαι να έχουμε εδώ πέρα την παρουσία στο community μέσα από το Cycladia Travel Guide με το blog και το κλασικό, έτσι σας δείχνω έτσι, κάποια snapshots από την εκστρατεία, τις διάφορες εκστρατείες που κάνουμε και το συντονισμό, ένα email marketing, το newsletter όπου εδώ πέρα επικοινωνούμε, διηγούμαστε την εμπειρία μας, αυτή την ιστορία που θέλουμε να μεταφέρουμε, αλλά ταυτόχρονα την υποστηρίζουμε με αντίστοιχες προσφορές οι οποίες έρχονται και καλύπτουν όλη αυτή εδώ πέρα την εμπειρία. Αυτή η προσέγγιση, αν και το 2012 όπως όλοι γνωρίζουμε ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη, και είναι ακόμα μια δύσκολη περίοδος και χρονιά,
Τα αποτελέσματα είναι συναρπαστικά. Και δεν το λέω έτσι. Είναι πραγματικά συναρπαστικά όταν βλέπουμε, ας το πούμε, σε σύγκριση με το 2011, που ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό, έχουμε αύξηση 100% την ίδια εποχή στην επίσκεψη, των επισκέψεων στο site, αλλά το πιο σημαντικό, ενώ είχε παγώσει, ας το πούμε, μέχρι να γίνουν οι εκλογές και όλα αυτά, το online revenue, είχε αυξηθεί 200% και 140% αύξηση των transactions. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα και για τους ξενοδόχους και γενικότερα η τουριστική βιομηχανία να το δει δυναμικά και να επενδύσει πάνω σε αυτήν την προοπτική του online business, για τον απλούστατο λόγο ότι η Ελλάδα σαν προϊόν είναι εξαιρετικό, είναι μοναδικό. Έχει λοιπόν όλα τα χαρακτηριστικά να κάνει πολύ μεγάλη απόδοση και θάψη στην αγορά και να επικοινωνήσει και να στήσει έξυπνα, εύστοχα όλο το σχέδιο δράσης της. Αυτό που θέλω να σας πω είναι, κλείνοντας, ότι αυτή η όλη αντιμετώπιση ήταν δυνατή, επειδή με τον πελάτη, με τον επιχειρηματία, μπορέσαμε και βαδίσαμε μαζί, χέρι με χέρι, να αναπτύξουμε όλον αυτόν τον σχεδιασμό από τον ορισμό του online revenue. Κλείνοντας με ένα πιο επίπονη διαδικασία του marketing budget. Αυτά. Ευχαριστώ.